είναι σημαντικό και χρήσιμο για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζομένων και που ζούμε όλοι σε χώρες γειτονικές με κοινή ιστορία, κοινές ελπίδες και αγωνίες, να συναντιόμαστε, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, να ανταλλάσσουμε πείρα και γνώμες, ώστε να βοηθάμε στην οργάνωση και δράση των εργαζομένων των χωρών μας ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο. Παρά τις όποιες διαφορές, μας ενώνει η ανάγκη να προστατεύσουμε και να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους των χωρών μας για να απαντήσουν στην αντεργατική επίθεση που προωθείται σε όλες τις χώρες από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους εμπειριαλιστικούς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην χώρα μας απαντά με βία και καταστολή στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων. Έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με αγωνιστές εργάτες, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, νομοθέτησε μέτρα για τον περιορισμό του δικαιώματος στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση, το δικαίωμα των εργατών στην απεργία. Η αντεργατική πολιτική στο εσωτερικό της Ελλάδας εκφράζεται και με τη συμμετοχή στους ημπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με τη στήριξη στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία επιπλέον με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Αυτό μάλιστα σε μια περίοδο που στη γειτονιά μας γίνεται συζήτηση για νέες αλλαγές συνόρων, καλλιεργείται ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο φασισμός. Παράγοντες όξυνσης των ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών στην περιοχή είναι τόσο τα ενεργειακά κοιτάσματα, όσο και η γεωστρατηγική θέση των Βαλκανίων ως σταυροδρόμι τριών υπήρων. Αυτό σημαίνει ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ανοιχτή συνεχή αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο της περιοχής και τους δρόμους μεταφοράς, με τις τοπικές κυβερνήσεις να υπόσχονται ασφάλεια και σταθερότητα τη στιγμή που οι ίδιοι παράγοντες είναι αυτοί που οδήγησαν στο αιματοκύλισμα ξανά και ξανά. Η πρόσφατη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι χαρακτηριστική ότι ενώ γίνεται με επίκληση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, πρώτος της στόχος είναι η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ για το μπλοκάρισμα της ρώσικης επιρροής. Ταυτόχρονα η ίδια αυτή διαδικασία αποτέλεσε όχημα για την ενίσχυση εθνικιστικών τάσεων και επεκτατικών λογικών και στις δύο χώρες. Για παράδειγμα εδώ το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική» χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από σημαντικό αριθμό αστικών πολιτικών δυνάμεων, δημιουργώντας υπόβαθρο για επικίνδυνες εξελίξεις. Οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι κυβερνήσεις μιλούν για ασφάλεια και σταθερότητα. Εμείς όμως βλέπουμε ότι η απειλή μίας νέας σύγκρουσης είναι ακόμη πιο κοντά μας, γίνεται ακόμη πιο πιθανή. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις λοιπόν πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουν γρήγορα την πρωτοβουλία να οργανώσουν τη δική τους απάντηση. Είναι ανάγκη ο αγώνας για το μισθό, τις συμβάσεις, τα εργατικά δικαιώματα στην κάθε χώρα να συνδεθεί με τον αγώνα ενάντια στα σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή, ενάντια στον εθνικισμό και το δηλητήριο του φασισμού. Αυτό το καθήκον δεν είναι αυτονόητο για όλα τα συνδικάτα. Καθώς σε μια χώρα, σε μια σειρά από χώρες, υπάρχουν δυνάμεις, συνδικαλιστές που χρηματοδοτούνται, στηρίζονται από διάφορα κέντρα, από μη κυβερνητικές οργανώσεις για να προωθούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των υπεριαλιστικών οργανισμών. Η δράση Ινστιτούτων, όπως το έμπερ της ΣΕΣ του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, National Endowment for Democracy, το οποίο έχει
Επιχορηγήσει με σχεδόν 4 εκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια συνδικαλιστές στη Βενεζουέλα που στηρίζουν την αντιπολίτευση. Και από αυτό αναδεικνύεται το καθήκον των αγωνιστικών συνδικάτων να αγωνίζονται για το δικαίωμα του κάθε λαού να αποφασίζει μόνος του για το παρόν του και το μέλλον του χωρίς καμία ξένη επέμβαση. Έχουμε καθήκον και προσπαθούμε κόντρα σε δυσκολίες, αδυναμίες και εμπόδια να αναπτύσσουμε τον αγώνα των εργαζομένων στην Ελλάδα παράλληλα με την ταξική, διεθνιστική, εργατική αλληλεγγύη με τους αγώνες των εργαζομένων σε κάθε χώρα. Και θέλουμε να σας πούμε από τη δική μας πείρα πόσο πολύ μας βοήθησε όταν πολλά από τα συνδικάτα εδώ μπροστά σε αγώνες και απεργίες που είχαμε στην Ελλάδα, πόσο μας βοήθησε η δική σας αλληλεγγύη, τα μηνύματά σας, οι διαμαρτυρίες σας μπροστά σε ελληνικές πρεσβείες στις χώρες σας. Αυτές οι δράσεις μας έδωσαν δύναμη, μας βοήθησαν και αντίστοιχα και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο διεθνιστικό μας καθήκον. Η ίδια ίδρυση του ΠΑΜΑ πριν 20 χρόνια συνέπεσε με τον αγώνα των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας να εμποδίσουν τις νατοικές αρμάδες που δολοφονούσαν τον σέρβικο λαό το 1999. Για τους παραπάνω λόγους, πιστοί στο διεθνιστικό μας καθήκον, πριν 2 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη οργανώσαμε ένα μεγάλο αντιυπεριαλιστικό δήμερο δράσης και στις Βρυξέλλες ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Στα 20 χρόνια ζωής και δράσης του ΠΑΜΕ, μαζί με την ΨΟ, οργανώσαμε κινητοποίησεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενώ στείλαμε αντιπροσωπείες για να στηρίξουμε τους αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά το 2001 το ΠΑΜΕ έσπασε τον αποκλεισμό των Ισραηλινών και επισκέφτηκε τον πολιορκημένο Αραφάτ στη Ραμάλα. Βρεθήκαμε το 2003 στην ανθρώπινη ασπίδα στη Βαγδάτη ώρες πριν την Αμερικάνικη εισβολή. Στην ηρωική Κούβα και στο Λίβανο. Βρεθήκαμε στη Γάζα χέρι-χέρι με αδέρφια μας της Παλαιστίνης απέναντι στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς αλλά και στη Συρία εν μέσω της ιμπεριαλιστικής επέμβασης εναντίον του λαού της Συρίας. Το ΠΑΜΕ βρέθηκε εκεί 3 φορές στη Δαμασκό. Παράσημο για μας είναι οι κοινές δράσεις με συνδικάτα και συνδικαλιστές από την Τουρκία, με κοινές εκδηλώσεις την 1η Μάη, με δράση και πρωτοβουλίες κόντρα στο μίσος των εθνικιστών και των αφεντικών τους. Και από αυτό εδώ το βήμα δεσμευόμαστε να δυναμώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις πρωτοβουλίες συνάντησης των συνδικάτων μας. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την κοινή απάντηση των εργαζομένων ενάντια στα ματωμένα σχέδια των υπεριαλιστών. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζήσουν χωρίς υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, για να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν, για να ζήσουν τα παιδιά μας στα Βαλκάνια της ειρήνης, της ευημερίας, της φιλίας των λαών.